Λοιπόν. Εσύ στάθηκε ο κύριο Βασιλάκου ήδη. Δεν στάθηκε. Άρα θα μα πει πολλά πράγματα. Προετοιμάζεται. Λούμε, οι εκλογέ δεν έρχονται. Καλοκαίρι δεν είναι μπροστά. Έχει δεν περνάει η άνοιξη. Δεν πρέπει να μάθω που ψηφίζω. Τι θα γίνει. Oh, ναι, Έχετε αυτό, απόλυτο ναι, δίκιο. Ναι, ναι. Πάντως, το Σκέφτηκα και εγώ εχθέ. Πώς... Πω... Μόνο εγώ το σκέφτηκα. Νομίζω είστε όλοι πολύ μπροστά. Εγώ πολύ πίσω. Ναι. Καλώ ήρθατε καταρχά. Καλώ σα βρήκα πώς και πάντα τέτοια. Καλημέρα. Χαιρόμαστε που σα βλέπουμε. Αν γιατί οι εκλογέ. Πάντα να έχουμε νέε ειδήσει. Καλέ ειδήσει να έχουμε. Μην έχουμε μόνο. Ε, ειδήσει που δεν φρένουν καρδίαν, σωστά, αλλά ειδήσει που είναι θετικέ, να έχουμε τεχνολογικέ ειδήσει και να έχουμε και κόσμο χαρούμενο γιατί. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλέ εναλλαγέ. Σήμερα η θεματολογία μα δίνει διάφορα πράγματα, αλλά δεν θα αποκαλύψω τίποτα. Mm -hmm. Θα σα αφήσω αργά και βασανιστικά, σε ρυθμού υπαγορεύσεω, να μου πείτε ένα-ένα τα θέματα. Μα εγώ νομίζω ότι ένα ήδη το αποκαλύψατε, κύριε Βασιλάκο. Εκλογέ. Πού, Πού ψηφίζουμε, πώ θα το μάθουμε. Μιλάμε Πασκύδη. για οργάνωση, κυρίε και κύριοι. Αν Μιλάμε για οργάνωση. Μιλάμε λοιπόν που ψηφίζουν. Yeah, θα μπουν yeah. στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα βάλουν ονοματεπώνυμο πατρόνυμο, ε, Αριθμό ταυτότητα mm. ή αφημή ή ότι του βολεύει και με αυτά τα στοιχεία θα μάθουν το εκλογικό κέντρο που ανήκουν. Γιατί μπορεί να σα φαίνεται περίεργο, αλλά ανά τέσσερα χρόνια ξεχνάμε που ψηφίζουμε. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, να θυμηθούμε που ψηφίζουμε και να μην ψαχνόμαστε την τελευταία στιγμή, γιατί την τελευταία στιγμή μπορεί να πάμε σε λάθο εκλογικό κέντρο, μπορεί να έχει κλείσει το σχολείο, μπορεί να Πώ θα πώς μάθουν θα λοιπόν αυτό. οι απόδημοι που ψηφίζουν, θα πρέπει να συνδεθούν επίση στο Υπουργείο ε, Εσωτερικών ή να μπουν στη διεύθυνση απόδειμοι.gov. .gr. Να πούμε ότι το gov.gr έχει έρθει για να μείνει, φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι, και μπορείτε να μπείτε, να συνδεθείτε, να βάλετε τα στοιχεία σα, να μάθετε που ψηφίζετε, ακόμα και αν είστε στην άλλη άκρη τη γη, γιατί έχουμε κόσμο στην Αυστραλία, κόσμο στην Αμερική, κόσμο στην Κίνα, κόσμο στην Ασία. Και έχουμε και περιπτώσεις που τελευταία στιγμή θα θέλουν να μάθουν πού είναι, πού ψηφίζουν και πώς γίνεται αυτό. Απόδημη.gov.gr Εντάξει, πολύ απλέ οι διαδικασίε. Τίποτα δεν είναι. Μια, ένα κλικ, ας πούμε, στο Ιντερνετ, βάζετε τα στοιχεία σου Σε και βλέπει. Μια δευτερόλεπτα ή, ή λίγα λεπτά. Να το κάνουμε γέρο, βέβαια. Να μην περιμένουμε, γιατί όποιο περιμένει, στο τέλο θα φτάσει τελευταίο και καταγεδρωμένο. Οπότε οργανωθείτε, μπείτε, συνδεθείτε, βάλτε τα στοιχεία σα, ενημερωθείτε και ψηφίστε. Εντάξει, ναι. έχουμε καιρό ακόμα. Μην του αγχώνετε τώρα. Έχουμε... 52 μέρε. Ναι. 50... Μπορεί να το ξεχάσουν Ούτε να το Ούτε δύο μήνε. Α το δούνε Είτε και, και τελευταία στιγμή δεν χάλασαν. Να μπουν τώρα γιατί πολλέ φορέ. Σε και το Πάσχα. Συμβαίνουν Σε και... λοιπόν. αυτό δεν έχετε άδικο. Μην αρχίσουμε λοιπόν. και ηλεκτρονικό βελία. Μετά το ηλεκτρονικό βελία να κάνουμε Βασιλάκο, και πραγματικό. Ο Έλλον Μάσκ τι λέει τώρα, ότι δεν είμαστε έτοιμοι για τεχνική νοημοσύνη. Άμα σα πω τι προβλήματα έχει τεχνητή νοημοσύνη, θα μείνετε αμφότεροι άναυδοι. Καταρχά, πού είναι το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να ελέγξουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές των Αμερικανικών Πανεπιστημίων ποια γραπτά είναι από τεχνητή νοχεία με ρυθμό καταρρυπάς. Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να δουν αν αυτός που είναι πίσω από τον υπολογιστή και δίνει εξετάσεις, mm. προσέξτε, οι ηλεκτρονικές εξετάσεις που χαιρόμασταν και λέγαμε τι ωραία δίνεις online, τώρα online μπορεί να δίνει το ρομπότ, να δείχνει η τεχνητή νοημοσύνη. Να φτάσαμε σε σημείο να το πει ο Μάσκα αυτό, κύριε Βασιλάκο, είναι ένα σημάδι πολύ, πολύ, σημαντικό. Είναι ανησυχητικό, ναι. πραγματικά, και γι' αυτό να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε τι έρχεται. 25 χρόνια λέγανε μιλάνε για αυτά, 25 χρόνια γίνανε χτε, τώρα τα έχουμε παντού. Συστήματα πλοήγηση, αυτόματα αυτοκίνητα, όλα γίνονται αυτόματα και σε λίγο καταργούνται τα πάντα. Καταργούνται όμως και οι κάρτες SIM. Πάμε σε νέες κάρτες. Αυτό είναι μεγάλη χαρά, να σας πω γιατί. Γιατί το ρολόι, το ηλεκτρονικό που φοράμε, θα μπορεί το smartwatch να είναι χωρίς κινητό τηλέφωνο. Αυτή είναι η καινοτομία που έρχεται. Θα φοράτε ένα ρολόι και το ρολόι θα είναι κινητό τηλέφωνο. Δεν θα έχουμε πια κινητό παρά μόνο όταν θέλουμε να έχουμε κινητό. Αυτό δίνει και μεγαλύτερη ασφάλεια όταν οδηγούμε. Όταν κοινικής γραμματείας θρησκευμάτων, φέτος για πρώτη χρονιά, το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών, το επίσημο τέμενος που υπάρχει για τους μουσουλμάνους στην Αθήνα, δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλοι οι πιστοί το Ραμαζάνι live από όπου βρίσκονται στην Ελλάδα, μέσω live streaming που γίνεται στη διεύθυνση moscovathens.gov.gr. Αυτό ήταν απέτηση του κοινού χρόνια, έγινε τώρα πραγματικότητα, έγινε πράξη και μπορούν όλοι οι, πι οι πιστοί να συνδεθούν, γιατί το Ραμαζάν είναι κάθε μέρα για 29 μέρες, γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ ξεκινάει, είναι η πιο σημαντική γιορτή των μουσουλμάνων ο μήνα του Ραμαζανιού είναι ο μήνα τη νηστεία, όπω έχουμε και εμεί το μήνα τη νηστεία, και για αυτού είναι μία από απ, απ του πέντε πυλώνε του Ισλάμ. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για τον μουσουλμάνο, Φέβαια. ο οποίο δεν μπορεί να έρθει απευθεία και αυτοπροσώπω στο Ισλαμικό τέμενο, ή για κάποιον που θέλει να ζήσει από όπου βρίσκεται στη χώρα το Ραμαζάνι, ότι το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων δίνει τη δυνατότητα τη ζωντανή σύνδεση με το επίσημο Ισλαμικό τέμενο Αθηνών και τον η ΜΑΜΗ που προσεύχεται κάθε μέρα στι 9 με 10 και 10.30 το βράδυ. Πράγματι, πολύ σημαντικό. Κύριε Βασιλάκο, να σα ευχαριστήσουμε πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν εδώ μαζί μα με τα πολύ ενδιαφέροντα θέματά σα. Θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγε μέρε. Εννοείται, με πολύ μεγάλη χαρά. σα είμαστε περιμένουμε. εδώ σταθερά. Κανένα ε δεν α... για Πάσχα. Α... Όλοι είμαστε α... εδώ. Ακόμη α... πιο κοντά στι εκλογέ θα είμαστε. εδώ Στο πρωινό τη ΕΡΤ θα πέσει η ηλεκτρονική σουβλέτη. Σα ευχαριστούμε πολύ. Να είστε